είναι από τους παρουσιαστές που αγαπώ πολύ, ευφυής, με χιούμορ και ατάκες φωτιά, ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο ορισμός του showman, μια από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις online είναι ο γάμος και ο Νίκος Σίγμα Μουτσινάς και έτσι συγκέντρωσα όλα αυτά που κατά καιρούς έχει δηλώσει για το φλέγον ζήτημα. Τελικά είναι υπέρ ή κατά, έχει σύντροφο ή όχι, τηρήσει γη ηχθείως για τα προσωπικά σου στις περισσότερες δηλώσεις του, αλλά μια από αυτές προκαλεί εντύπωση. Ο γνωστός παρουσιαστής ήταν καλεσμένος στο μάζι σου της Τατιάνα Στεφανίδου πρόσφατα και μία εκ των ενωτήτων της συνέντευξης περιελάμβανε ερωτήσεις από τους συνεργάτες του στο Καλό Μεσημεράκι. Ο Πέτρος από τους Άλκατρας τον ρώτησε αν σκοπεύει τελικά να παντρευτεί. Τότε, ο Νίκος Μουτσινάς με το ιδιαίτερο χιούμορ του είπε «Δεν ξέρω μωρέ να σου πω την αλήθεια μου αλφανή θα παντρευτώ, πρέπει να νενισεί, να χιάμω, έχω δει πολύ τόλμη και γοητεία, όλοι οι γάμοι ήταν ή καλοκαίρι σε κάτι πολύ ωραία εξωτικά». Αν το κάνω σε εξωτικό, πόσος κόσμος να έρθει, ποιος θα βάλει τον ηθικό, έχουμε κάποια προβλήματα. Οπότε ας το μοιραστείτε άδικα, η στιγμή που ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για σύντροφο. Ο ίδιος το καλοκαιόιρι έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από τη Σαντορίνη όπου και βρίσκεται, αποκαλύπτοντας, ότι βρίσκεται σε σχέση. Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε, έγραψε χαρακτηριστικά ξυπολιταρία, μαγιό, καθισιό, φρούτα, φίλη, σύντροφος, ήλιος, ύπνος, ασκεψιά, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, αλλά εμένα μου αρέσει και ο χρόνος να ξεκουράζεται και αυτός και να περνάει αργά, ένα καλοκαίρι γεμάτο το καλοκαίρι μου. Κλέψε ιδέες και κάντο και εσύ, η σύγκλη ζωή φαίνεται πως έχει μείνει εδώ και καιρό πίσω του, ωστόσο ο ίδιος όταν δεν είναι σε σχέση, αφιερώνεται στα κατοικίδια του, όπως αποκάλυψε παλαιότερα. Η προσωπική μου ζωή δεν υπάρχει, δεν είναι ωραίο, το ξέρω, αλλά ας το μετανιώσω αργότερα. Ίσως το μετανιώσω βλέποντας DVD από τον Νίκο Βλοκ και προγράμματα από τις θεατρικές μου παραστάσεις. Μου λείπει η συντροφικότητα, αλλά δεν είμαι σε θέση να την κυνηγήσω, αν έρθει κάτι στο δρόμο μου, εύχομαι να έχω τα μάτια ανοιχτά. Η συντροφικότητα, πάντως, αυτή τη στιγμή, μου την καλύπτουν τα δύο σκυλιά μου, ο Άντι και ο Τρίκι.